Στα 1.163, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με πέρυσι, αναμένεται να ανέλθει ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014 στο σύνολο των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Βόλου. Ειδικότερα υπό την ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, θα λειτουργήσουν φέτος 10 παιδικοί σταθμοί, στους οποίους θα φιλοξενηθούν συνολικά 530 παιδιά, είτε με καταβολή των τροφείων από τους γονείς, είτε με επιδότηση των γονέων από το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΔΟΕΠΑΠ ΔΠΘ, τα τροφεία θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ ακόμη δεν έχει εκδοθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φορείς για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Το προσωπικό που απασχολείται στους 10 παιδικούς σταθμούς του ΔΟΕΠΑΠ είναι 38 εκπαιδευτικοί, 11 μάγειρες και 7 καθαρίστριες. Να σημειωθεί επίσης ότι έχει εγκριθεί σύναψη σύμβασης διάρκειας 11 μηνών για 10 ακόμη άτομα ανεξαρτήτως ειδικότητας και το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη των θέσεων. Υπό την ευθύνη της κοινοφελούς επιχείρησης και ΕΚΠΑΔΙΕΚ θα λειτουργήσουν και φέτος 12 δομές για βρέφη και παιδιά, στις οποίες θα φιλοξενηθούν συνολικά 633 παιδιά, ενώ το προσωπικό που απασχολείται ανέρχεται σε 76 άτομα. Για τους μη επιδοτούμενους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε έναν από τους 4 παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις με βάση τη δυναμικότητα κάθε σταθμού, ίσχυσαν κατά την σχολική χρονιά 12-13 τιμολόγια αντίστοιχα με αυτά του ΔΟΕΠΑΠ ΔΠΘ, τα οποία θα ισχύσουν και φέτος.